σε βλέπω, χαίρομαι εγώ γι' αυτό πάρα πολύ. Είναι ακινητοποιημένα αυτά τα περίεργα σκουλαρίκια που έχεις βάλει στα αυτιά σου. Έτσι λέω. Ελπίζω να κάτσουν φρόνημα. Αυτό τι είναι? Είναι, ας πούμε, ένα φρούτο? Είναι ένα λουλούδι ανάποδο? Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Φυσικά θα μιλήσουμε. Καταρχήν, πες μου τον καλά που έχεις διαλέξει και γιατί το διάλεξες. Λοιπόν, red carpet έχω διαλέξει. Και εσύ red carpet. Και εγώ, ναι. 3-3 το red carpet. Για πάμε. Red carpet. Λοιπόν, πηγαίνω σε μουσικά βραβεία, τα οποία συμβαίνουν με φιλανθρωπικό σκοπό για τη στήριξη νέων καλλιτεχνών. Μάλιστα. Εγώ είμαι καλλιτέχνης, δεν έχω υποψηφιότητα, αλλά είμαι σε μια φάση που δημιουργώ τώρα καινούριο άλμπουμ. Ναι. Οπότε, ξέρεις, με την παρουσία μου εκεί θέλω να δηλώσω και... Τι? Θέλω να δηλώσω την αναγέννησή μου. Την αναγέννηση? Την αναγέννησή μου. Και αυτό που φοράς έχει σχέση με την αναγέννηση? Έχει πολύ σημαντική σχέση, δηλαδή, με την αναγέννηση. Θα σου πω αμέσως. Όχι. Θα κάνω αυτό εδώ. Και θα αναγεννηθώ. Αχ, θα βάλω τα κλάματα, δεν μπορώ. Κατερινάκι μου, φτάσαμε. Αυτό ήταν η πιο ευχάριστη έκπληξη που μου είχες μέχρι τότε, γιατί συνήθως κάνεις το αντίθετο. Τρομάζει, κάνεις το ανάποδο. Θα λυθεί κάτι και τι τώρα, θα γίνει. Τώρα έγινε αλλιώς, θα τρελαθώ, ειλικρινά. Πολύ ωραίο. Αναγέννηση, λοιπόν. Αναγέννηση. Εξαιρετικά. Μπορείτε να βάλετε τη βαθμολογία σας. Νικόλ. Όλγα μου, τι να σου πω τώρα, είσαι εξαιρετική. Είσαι σαν ένα πανέμορφο ξωτικό. Με τα φτάκια έτσι. Πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Μου αρέσει που στην αρχή το είχες έτσι και πριν μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Και τώρα, εξαιρετική είσαι. Τα σκουλαρίκια μας πάρα πολύ. Όλα είναι εξαιρετικά. Ευχαριστώ. Έλα, Όλγα μου, πήγαινα τώρα μπροστά στους κριτές. Καλή πτυχία. Η Λιάννα, εσύ ξεκινάς, έχεις βγάλει τα πεντάρια, όμως φωτογραφία, αλήθεια, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Α, ναι, με συγχωρείς. Βάλε τις και τα φώτα της, Όλγα. έτσι. Κάδρο. Σέρβιρε πεντάρι. Όλγα μου, η αλήθεια είναι ότι από την ώρα που πήγες στο πλατό, σκέφτηκα ότι είσαι ένας πανέμορφος κύκνος. Είναι εικόνα που περίμενα πάρα πολύ καιρό να δω από εσένα. Είναι συγκινητικό, θα έλεγα, και η σκέψη και όλο αυτό που έχεις κάνει σου πηγαίνει πάρα πολύ. Μου αρέσει και το κόνσεπτ που έχεις επιλέξει. Θεωρώ ότι επιτέλους έχεις καταλάβει και εσύ τις δυνατότητές σου. Mm-hmm. Και είναι πραγματικά μια πολύ άξια εικόνα για τον τελικό του Maestali Rocks. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο, Όλγα. Ευχαριστώ. Αχ, πέντε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Στέλιο. Μπορεί να μιλήσω πρώτο Δημήτρης, γιατί θέλω λίγο να σκεφτώ. Ναι, με χαρά. Όλγα μου, το ρούχο δεν έχω λόγια, πραγματικά. Εγώ θα στο ξαναπώ για εμένα. Μου αρέσει και άλλη Όλγα, όχι πάντα, αλλά σίγουρα προτιμώ αυτήν την Όλγα. Το κρατάω. Ό,τι έκανε σήμερα είναι σωστό. Ευχαριστώ πάρα. Απλά εγώ δεν μπορώ να βάλω. Κάτω από πέντε. Δεν το πιστεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλιο. Ναι, λοιπόν, Όλγα, πάρα πολύ ωραία εμφάνιση είναι αυτή. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ ωραία εικόνα, ήρεμη, επιβλητική ταυτόχρονα, εικόνα τελικού, μπράβο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι μετά από το Maestali Rocks να σπουδάσεις. Mm-hmm. Γιατί κάτι ξεκίνησε και πρέπει να το ολοκληρώσεις. Εντάξει. Νόμιζα ότι δεν θα το βάλω φέτος, αλλά σου αξίζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, Όλγα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα. Συγχαρητήρια. Ήταν ένα καθολικό πέντε από όλους.
Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.